Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ώρα για την αθλητική ενότητα της εκπομπής και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τους πρωταθλητές Κρήτης σε επίπεδο ποδοσφαίρου σε ό,τι αφορά το σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων. Το Λύκειο Γαζίου είναι σήμερα μαζί μας. Να ξεκινήσουμε από τον προπονητή, καθηγητής φυσικής αγωγής, τον κύριο Κώστα Κορτσινίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κορτσινίδη. Σας χαιρετώ και εγώ. Και συγχαρητήρια. Και ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά. Καταφέραμε πέρσι βέβαια να είμαστε και πρωταθλητές Ελλάδος. Σωστά. Φέτος αισιοδοξούμε και προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Να φτάσετε ψηλά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να συστήσω όμως και τα παιδιά που έχουμε μαζί σας. Το Γιώργο το Βιδιαδάκη, μαθητή του Λυκείου Γαζίου. Και δική μας χαρά και τιμή που είστε οι εκπρόσωποι της Κρήτης και όλης της Ελλάδος πέρσι, γιατί ήσασταν και πέρσι στην ομάδα. Και ο Αχιλλέας ο Κότσι. Αχιλλέα, καλώς ήρθες κι εσύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά, παιδιά. Είστε δύο εκπρόσωποι του σχολείου σας και της ομάδας του σχολείου σας που είχατε την τιμή και πέρσι να είστε σε αυτή την ομάδα που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος πέρσι. Θα ξεκινήσω όμως από το φετινό, κύριε Κορτσινίδη, και από το γεγονός ότι η ομάδα κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Λοιπόν, το πρωτάθλημα Λυκείων σε επίπεδο ποδοσφαίρου κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα το πρώτο ΕΠΑΛ Ερεθύμνου. Το περιμένατε? Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε λίγο περισσότερο φέτος, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα. Τα παιδιά βέβαια δίνουν ό,τι καλύτερο έχουν και πιστεύουμε σε αυτά τα παιδιά και το περιμέναμε. Βέβαια, το ποδόσφαιρο έχει και στιγμές οι οποίες δεν μπορεί να τα σιγουρέψει, δεν είναι πολύ σίγουρο. Σωστά. Είναι δύσκολο το αγώνισμα, δεν είναι όπως τα άλλα αγωνίσματα όπου είναι πιο ξεκάθαρο ο νικητής με τον ηττημένο, φαίνεται με μια πρώτη εικόνα. Τα παιχνίδια είναι βέβαια, τα παιδιά σας λέω έχουν την ικανότητα και την ποιότητα να τα ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες και τα καταφέραμε μια χαρά μέχρι στιγμής. Έχουμε βέβαια ένα δύσκολο παιχνίδι πάλι τώρα εκτός, πάμε στην Αθήνα να παίξουμε με το ΕΠΑΛ Λάρισας. Και με νίκη πάμε στο Final Four πάλι, που είναι μια για μένα επιτυχία και φέτος. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα δούμε φτάνοντας στο Final Four. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, στο επίπεδο της Κρήτης αρχικά, Γιώργο, να ξεκινήσω από σένα πριν πάω και στον Αχιλλέα. Έχεις και την περσινή εμπειρία, έχει αλλάξει η ομάδα φέτος. Πώς πήγε έτσι μέχρι τώρα η αγωνιστική σας παρουσία στο πρωτάθλημα? Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας. Και πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ ακόμα να δώσουμε. Μέχρι εδώ πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτούμε όσο έχουμε ακόμα. Σωστά. Αχιλλέα, φαντάζομαι και εσύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι για δεύτερη φορά εκπροσωπείς αυτή την ομάδα και αναδεικνύεσαι πρωταθλητής Κρήτης και όχι μόνο βέβαια. Ναι, σίγουρα εκτιμάμε την προσπάθεια όλων των παιδιών. Όλα τα παιδιά προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο σε αυτό. Και όπως βλέπουμε και αγώνα ανά αγώνα, γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Κύριε Κορτσινίδη, θέλω να κάνουμε μια αναφορά στο γεγονός ότι πέρσι δεν στεφθήκατε απλά, όπως είπαμε, πρωταθλητές Κρήτης. Καταφέρατε να φτάσετε στην κορυφή της Ελλάδος και με σχετική ευκολία, θα λέγαμε, από ό,τι μου υπενθύμησε πριν. Και ο συνάδελφος ο Μανώλης Βαρδαλαχάκης, που παρακολουθεί από πολύ κοντά την πορεία των σχολικών πρωταθλημάτων και δει της ομάδας του ποδοσφαίρου. Καταφέρατε λοιπόν να φτάσετε στην κορυφή της Ελλάδος, ωστόσο δεν πήγατε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που ήταν να γίνει στο Μαρόκο, από μια έτσι αστοχία, θα λέγαμε, του Υπουργείου Παιδείας. Όχι, καμία αστοχία. Δεν καμία αστοχία. Εγκαίρος. Θα είναι πολύ καυστικό το θέμα αυτό. Είναι ένα λάθος του Υπουργείου, θα το πω έτσι, και δεν κρύβομαι πίσω από αυτό. Ήταν ένα λάθος της Υπουργού της περσινής, η οποία δεν υπέγραψε τη σχετική, θα έλεγα, πίστοση αυτό, ναι, που για να γίνει αυτή. Έπρεπε να γίνει Δεκέμβριο και δεν μας ενημέρωσαν καν για το θέμα αυτό, ότι παιδιά. Δεν θα γίνει κάτι. Και μας αφήνανε ως και τελευταία, δηλαδή ως και τον τέλη Ιουνίου, με υποσχέσεις, ψάχνουμε, κάνουμε, πού θα πάτε κτλ. Δηλαδή, μεγάλη πικρία. Σε μεγάλη κοροϊδία, θα έλεγα, για αυτά τα παιδιά τα οποία αξίζανε να πάνε και εκεί πραγματικά, να νιώσουν αυτή την εμπειρία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Σίγουρα, γιατί. Ακόμη δεν μας έχουν ενημερώσει, να καταλάβετε. Απλά δεν υπέγραψε ένα χαρτί, ένα ποσό. Δεν ήταν τόσο σοβαρό το ποσό, τέλος πάντων δεν μας ενημέρωσαν καν. Καλά, νομίζω ότι είναι τραγελαφικό. Μας στεναχώρησε αφάνταστα αυτό.
αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα πάνω σε αυτό. Γιατί εμείς. Πέρα, φαντάζομαι παιδιά, και εσείς που το ζήσατε κιόλας, πέρα από το γεγονός ότι δεν πήρατε μέρος σε μια διοργάνωση με τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, δεν είχατε και την ευκαιρία να διεκδικήσετε και ακόμη καλύτερα μπόνους. Έτσι δεν είναι, Γιώργο, να ξεκινήσω από σένα? Ναι, αν πηγαίναμε στο Μαρόκο και βγαίναμε στους 8. Στην εξάδα, νομίζω. Θα πηγαίναμε καλά. Δεν το ξέρω βέβαια. Αυτό είχαμε υποθέσει κάποτε. Τέλος πάντων, αλλά δεν μας άφησαν καν. Παίρναμε άνευ. Και ουσιαστικά μπαίναμε σε όποια σχολή θέλαμε χωρίς να δώσουμε πανελλήνιες. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, Αχιλλέα. Έτσι, ένα πολύ υψηλό κίνητρο και για εσάς τα παιδιά να μπορέσετε να μπείτε. Πήρατε τώρα βέβαια κάποια μπόνους. Ποσοστιαία θα μπορέσετε να έχετε κάποιο πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ωστόσο, που το κρατάτε από πέρσι, ανεξάρτητα από το τι θα κάνετε φέτος, γιατί είστε και δύο μαθητές τρίτης λυκείου. Ωστόσο, πέρσι θα είχατε και αυτό το αβαντάζ να διεκδικήσετε, γιατί όχι, την είσοδό σας σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό ίδρυμα θέλετε, εφόσον πηγαίνατε καλά. Ναι, πήραμε πέρσι το 20% για τα ΤΕΦΑ και 8% για τις υπόλοιπες σχολές. Αλλά δεν μας ένοιαζε πέρσι τόσο πολύ το Πανελλήνιο, όλοι είχαμε επικεντρωθεί στο παγκόσμιο και δυστυχώς μας έκοψαν τα φτερά, δηλαδή ήταν ένα όνειρο όλων των παιδιών που θέλαμε πολύ να πάμε και όλοι προσπαθούσαμε γι' αυτό και τελικά τελευταία στιγμή μας λένε ότι μεγάλη, μεγάλη απογοήτευση, ναι, φαντάζομαι, απογοήτευση για όλους σας. Τώρα αγωνιστικά, κύριε Κορτσινίδη, να μας πείτε λίγο πώς έχει συνέχεια. Μας είπατε ότι φεύγετε τις επόμενες ημέρες, έτσι. Φεύγουμε την Τετάρτη το βράδυ, παίζουμε την Πέμπτη στον Πειραιά με το έκτο ΕΠΑΛ Λάρισας, αν δεν κάνω για το έκτο, το ΕΠΑΛ Λάρισας, νομίζω είναι το έκτο ΕΠΑΛ Λάρισας. Σίγουρα είμαστε πάλι, για να πω την αλήθεια, η ομάδα μας είναι πάρα πολύ καλή. Είναι τα παιδιά τόσο πειθαρχημένα και τόσο επαγγελματίες εισαγωγικά, να το πω έτσι, όσον αφορά αν και είναι μαθητές σχολείου κτλ. Οπότε πιστεύουμε να περάσουμε και στην τελική φάση, γιατί αν κερδίσουμε, μας έχουν βάλει ακόμα ένα παιχνίδι, να καταλάβετε, το Υπουργείο κάνει κάποιες αλχημίες στα θέματα αυτά, πολύ βιαστικά. Κάνουμε, έχουμε και ένα παιχνίδι την Παρασκευή με τον νικητή Πελοποννήσου. Αλλά επειδή φέτος από τον δικό μας όμιλο, που είναι ο δεύτερος όμιλος, περνάνε και οι δύο ομάδες, επειδή δεν έρχεται η Κύπρος για να μπει στο Final Four στις 4, περνάνε από τον δικό μας όμιλο δύο ομάδες. Οπότε αν νικήσουμε την Πέμπτη, έχουμε περάσει ήδη στο Final Four. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Με την Παρασκευή το παιχνίδι είναι αδιάφορο, δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο και να μην γίνει, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε τα μυαλά. Σωστά. Ό,τι μας λένε να κάνουμε κι εμείς. Σωστά. Γιώργο, θέλω να μου πεις το γεγονός ότι είσαστε στην ομάδα, στο Λύκειο Γαζίου, στην πλειονότητά σας παιδιά από τις υποδομές του ΟΦΗ. Πόσο σας βοηθάει αυτό? Γιατί όπως είπε πριν και ο coach, είστε επαγγελματίες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Σίγουρα είστε σε μια ομάδα, ανήκετε σε ένα σύνολο που δουλεύει υποδειγματικά. Οπότε φαντάζομαι όλο αυτό βοηθάει. Να ξεκινήσω από σένα, Γιώργο. Κοιτάξτε, βοηθάει σίγουρα, γιατί εκτός ότι είμαστε επαγγελματίες σε ένα επαγγελματικό σύλλογο, είμαστε δεμένοι και έχουμε μια βάση πίσω από όλα. Δηλαδή δεν είμαστε σε ένα σχολείο που είναι ο καθένας από άλλη ομάδα και έρχονται και παίζουν πρώτη φορά μαζί. Έχουμε ξαναπαίξει μαζί, ξέρουμε ο καθένας πώς παίζει, ξέρουμε τι θέση παίζει και μας βγαίνει πιο εύκολα στο γήπεδο. Σωστά, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ, Αχιλλέα. Ναι, σίγουρα. Να πούμε κιόλας ότι με τα περισσότερα παιδιά από την ομάδα βγαίνουμε κιόλας παρέες, δηλαδή βόλτες κτλ. Οπότε είστε ένα σύνολο που λειτουργείτε εντός εκτός γηπέδου και κάνω και το δικό σας έργο λίγο ευκολότερο, κύριε Κορτσινίδη. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, δεν το συζητάω. Γιατί τα παιδιά γνωρίζουν μεταξύ τους και θα άνοιγα μια παρέθεση, θα έλεγα ότι πέρα από τα παιδιά των υποδομών του ΟΦΗ, τα οποία είναι εξαιρετικά, έχουμε και από άλλες ομάδες τα οποία πλαισιώνουν την ομάδα και είναι και εξίσου και αυτά τα παιδιά βοηθούν, θα έλεγα, στο 100% την ομάδα. Και όλο αυτό το σύνολο, θα έλεγα, και αυτά τα παιδιά δένονται με τα υπόλοιπα, γιατί κάνουμε ένα πάρα πολύ αρμονικό και πολύ δυνατό σύνολο. Και αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό βγαίνει χώρο, στον αγωνιστικό το ξέρουμε. Όμως. Αυτό ότι όταν είναι καλά τα ποδητήρια που λέμε, βγαίνει και μέσα στο γήπεδο όλο αυτό. Βέβαια. Θέλω να σταθούμε σε μία στιγμή κατά τη διάρκεια της φετινής σας παρουσίας που μας συγκίνησε όλους και έστειλατε ένα ηχηρό μήνυμα και θέλω να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό, παιδιά. Στο παιχνίδι όπου αναδειχθήκατε πρωταθλητές Ηρακλείου, που εμφανιστήκατε όλοι με μια φανέλα στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα ξεχάσετε ποτέ ένα δικό σας παιδί, ένα συμμαθητή σας, ένα μέλος του σχολείου σας, τον άτυχο, τον Γιώργο τον Παρασύρη, που σκοτώθηκε τον περασμένο Νοέμβρη σε τροχαίο, έτσι δεν είναι, Αχιλλέα? Ναι, ναι. Ήταν μια κίνηση πολύ ισχυρή, πιστεύω, γιατί πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι στο δρόμο πρέπει να προσέχουμε
Και είχαμε και εμείς την ευκαιρία μέσα από το παιχνίδι αυτό να δώσουμε, να καταδώσουμε και στα άλλα παιδιά να καταλάβουν ότι η ταχύτητα και το αλκοόλ δεν πάνε μαζί. Οπότε πρέπει να προσέχουν όλα τα παιδιά. Είναι σπουδαίο, Γιώργο, που μέσα από τέτοιες δράσεις και μέσα από τον αθλητισμό στέλνετε και πολύ σημαντικά μηνύματα στους συνομιλίκους σας. Ναι, γιατί κάνουμε αυτό το παιδί να μην ξεχαστεί ποτέ. Το έχουμε κι εμείς μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή, μας πείραξε και εμάς πάρα πολύ και στο σχολείο φάνηκε και στο σχολικό το δείξαμε αυτό. Σίγουρα θα είναι πολύ υπερήφανος από εκεί που είναι, σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Coach, φτάνοντας έτσι προς το τέλος, θέλω να μου πείτε, τα σχολικά πρωταθλήματα, ο σχολικός αθλητισμός της Κρήτης γενικά πάει καλά σε πανελλήνιο επίπεδο. Ναι, σίγουρα αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο και για τα παιδιά έτσι και για το σχολείο γενικότερα που εκπροσωπείτε, ναι, σε πανελλήνιο επίπεδο. Σίγουρα, ειδικά στο δικό μας σχολείο, στο Γελγαζίου, έχουμε και την συμπαράσταση και, και της διεύθυνσης του σχολείου και των καθηγητών που βοηθούν αυτά τα παιδιά με τον τρόπο τους. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, χάνουν κάποια μαθήματα, έχουμε προπονήσεις, έχουμε τους αγώνες και κάπου δυσκολεύονται. Αλλά είναι κοντά μας όλος ο σύλλογος των καθηγητών του σχολείου και η διεύθυνση βέβαια, και από πέρσι και φέτος, είναι κοντά μας. Και αυτό μας ανεβάζει και εμάς. Δηλαδή, χαιρόμαστε που έχουμε και αυτούς πίσω από την πλάτη μας και είναι κοντά μας και αυτοί όλοι οι συνάδελφοι και η διεύθυνση του σχολείου. Αυτά είχα να πω. Όσον αφορά το σχολικό αθλητισμό του Ηρακλείου, φαίνεται ότι και τα άλλα πρωταθλήματα και στο μπάσκετ είμαστε. Σωστά. Πρωταθλητές Κρήτης και στο γυναικών που καταφέραμε να πάμε. Την τρίτη θέση στο βόλεϊ. Ναι, κάτι δηλαδή. Ακόμη και το βόλεϊ του Ηρακλείου κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση πανελλήνια. Εξαιρετική. Επίδοση. Πάρα και συγχαρητήρια και σε αυτά τα παιδιά. Και σε όλους σας. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να κλείσουμε μία αναφορά. Θέλω να μου πείτε και ως μαθητές τρίτης λυκείου τι σκέφτεστε. Έτσι, γιατί πιέζει ο χρόνος, πιέζουν υποχρεώσεις. Τι σκέφτεστε? Εντάξει, για τεφά που τεφά, θα πούμε. Και τεφά, εσύ, Γιώργο, καλή επιτυχία να ευχηθώ, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Συγχαρητήρια στο Γελ Γαζίου, σε εσάς, στους καθηγητές, στο διευθυντή. Να είστε καλά και είναι χαρά για όλους μας να βλέπουμε να αναδεικνύεται πρώτα τέτοια παιδιά, τέτοιους χαρακτήρες και μετά αυτά. Πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια, να σας χαίρονται οι γονείς σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.